Ανώ, καλησπέρα σας κύριε Αλαβάνε. Καλησπέρα σας. Για να μείνουμε στα θέματα παιδείας, είχατε την ευκαιρία πριν να ακούσετε και την κουβέντα. Θέλω να σας ρωτήσω εσείς αυτή τη νυχτερινή τροπολογία Κεραμαίος σε συνδυασμό και με την πανεπιστημιακή αστυνομία αλλά και με τις ρυθμίσεις που θα αφήσουν το 30% των υποψηφίων εκτός ΑΕΗ. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά μαζί? Καταρχάς, σωστά τα τοποθετείτε, ανοίγετε όλη τη βενταλιά των ζητημάτων, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, την αναγνώριση των κολεγίων. Mm-hmm. Είναι σαρωτικές οι αλλαγές και στο σύστημα πρόσβασης, οι οποίες συνδυάζονται με μια σειρά αρνητικότατες αλλαγές που έγιναν και τα προηγούμενα χρόνια και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Γαβρόγλου και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ κλπ. Που είχαμε. Οι οποίες γενίκευσαν τα δίδακτρα mm-hmm. σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, θέσπισαν δομές κατάρτισης πραγματικά σύμφωνα με τις επιταγές των ΣΕΒ και των ιδιωτών. Αυτό, αν θέλετε, που αποδεικνύει είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν τον καπιταλισμό, όλες οι αστικές κυβερνήσεις, τα αστικά κόμματα τα προηγούμενα χρόνια, προσπάθησαν να φέρουν σε πέρας τις επιδιώξεις και, αν θέλετε, τις ορέξεις του κεφαλαίου για να γίνουν σαρωτικές αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, είναι απαράδεκτο, να ξεκινήσουμε από εκεί, να υπάρξουν τέτοιες αλλαγές, σαρωτικές, οι οποίες θα επηρεάσουν όσους πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα στις φετινές πρωτόγνωρες συνθήκες, σε συνθήκες πανδημίας του κορονοϊού, η οποία έχει επιταχύνει μια τεράστια καπιταλιστική κρίση, η οποία έχει οδηγήσει το εισόδημα πραγματικά των Ελλήνων να υποχωρεί κατά περίπου 12% γενικά, έχει δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανέργους ή ανθρώπους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Οι αναφορές οι οποίες κάνει η κυβέρνηση ότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει οι υποψήφοι να εισαχθούν σε τρήματα που θέλουν ή ότι, εν πάση περιπτώσει, ναι, θα τους βοηθήσει καλύτερα, θα τους βγάλει ένα κομμάτι από το άγχος το οποίο έχουν περάσει όλη αυτή την περίοδο, πραγματικά δεν στέκουν. Αν θέλετε, αυτό το οποίο αναδεικνύεται, ναι, είναι το βασικό πρόβλημα mm-hmm. του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά, για το οποίο κατά το ΚΚΕ υπάρχει λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα ενιαίο 12χρονο σχολείο για όλα τα παιδιά mm-hmm. που θα τους μαθαίνει τους νόμους κίνησης της κοινωνίας, της επιστήμης, θα τους δίνει τα εφόδια να συνεχίσουν στη ζωή τους. Στη συνέχεια, μία ενιαία ανώτατη εκπαίδευση και πλάι σε αυτήν ένα σύστημα σχολών μετά το ενιαίο 12χρονο σχολείο, το οποίο θα μπορεί να πηγαίνει κάποιος για να μάθει μια τέχνη. Γιατί δεν είναι όλα τα επαγγέλματα σχετιζόμενα, ναι, με το πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Αλλά όλο αυτό θα πρέπει να είναι μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, καθοδηγούμενο από το κράτος, δημόσιο, δωρεάν, για όλα τα παιδιά. Μάλιστα. Έτσι μπορούν να λυθούν μια σειρά προβλήματα τα οποία εμφανίζονται συνεχώς και επανέρχονται, mm-hmm. όπως αυτό που περιγράψαμε στη συζήτηση και πριν. Λοιπόν, κύριε Αλαβάνε, επειδή πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, το μέτωπο της παιδείας, όπως λέγαμε πριν και με τον κύριο Φίλη, θα ανοίξει οπωσδήποτε μετά την πρωτοχρονιά. Βεβαίως, μία κουβέντα μόνο. Παρακαλώ. Το ζήτημα της παιδείας, ναι, της εκπαίδευσης, είναι ζήτημα το οποίο ξεκινάει από τους μαθητές και αφορά το σύνολο των καθηγητών, των γονιών τους, το σύνολο των λαϊκών οικογενειών. Η εμπειρία των προηγούμενων 15-20 χρόνων, όπου γίνανε πραγματικά, επιδιώχθηκε από όλες τις κυβερνήσεις να γίνουν σαρωτικές αλλαγές, κυρίως για να εξυπηρετήσουν τους επιχειρηματίες που ανοίγουν τα διάφορα, τις διάφορες ιδιωτικές σχολές κτλ. Όρθωσαν μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς τους νόμους οι οποίοι ψηφίστηκαν στη Βουλή και αλλαγές να μείνουν στα χαρτιά, να μην περάσουν, να μην εφαρμοστούν ποτέ. Άρα αυτό τι σημαίνει ότι έχει τη δύναμη ο ελληνικός λαός, το μαθητικό κίνημα, το οργανωμένο εργατικό κίνημα, να σφραγίσει με το δικό του αγώνα τις εξελίξεις και στο μέτωπο της παιδείας, όπως την έχει σφραγίσει και κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, είτε έχουν να κάνουν με την υγεία, με την πανδημία, με την ανάγκη για προσλήψη, στελέχωση του συστήματος υγείας, είτε ενάντια στις απαράδεκτες αλλαγές που γίνονται τώρα, το προηγούμενο διάστημα έφερε και άλλο νομοσχέδιο η κυβέρνηση, σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, σε σχέση με την κυριακάτικη αργία, μια μάχη η οποία συνεχίζεται. Μάλιστα, ούτως ή άλλως, μόλις τελειώσει η πανδημία, θα έχουμε πολλούς λόγους και πολλοί κόσμος για να βγει στους δρόμους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλαβάνε. Καλές γιορτές να έχετε. Καλό βράδυ. Καλές γιορτές.